Quieres fare un lato, non sappiamo quanto meglio che vivere. Stavo andando a fare un piano con che hanno scherzato oggi e abbiamo dato un po' di tempo La tua casa non è più niente, devi chiedere cosa vuoi fare, adesso la fai a fare che non è più niente, ce l'ho piano. Potresti andare in alto di prima, di gli altri, per il mio contratto di essere, mi ha dato un po' di Da che bisogna essere un po' più grande. Bene, la regista è stata qui con il video. Μπορείς να έχεις κατάσταση όπου η τιμή των ισρών είναι κάτι πιο ψηλό από το χρειάζεται για να παραχθούν. Παραδείγματα δεν είναι ελευθερίσιμο. Είναι μια ανάγνωση για συνέργεια όπως το τέλειο άνθρακα, σκόλιο και Talento in ogni periodo, quindi abbiamo un contratto più grande. Ora, se tenteste la frase di quando tu hai un oppure Για παράδειγμα, όταν έχεις μια άδεια τακτήτων να φτιάξεις την ίδια την άδεια, αυτό έχει μηδενικό κόστος, αλλά η άδεια αντιπροσωπεύει μεγάλη αξία στο να μπορείς να δουλειάσεις το ταξί, οπότε σε μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη έχει μια τιμή που είναι 2.000 ευρώ. Αντίστοιχα, αν έχεις ίδια καλλιέργεια, έχεις το να κάνεις διαθέσιμη, όταν είναι αυτό το τεμάχιο γης, είτε κάνεις το μισό διαθέσιμο, είτε το 60% του διαθέσιμου σε κάποιον άλλον, από άποψη του να ξοδέψεις για να φτιάξει αυτό το επιπλέον τεμάχιο γης, το είχα ήδη διαθέσει, δεν αλλά μπορεί να έχει ένα κόστος ευκαιρίας γιατί μπορεί να το νοικιάσει. Οπότε υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του δημιουργικού κόστου του να κάνει διαθέσιμο μια επιπλέον μονάδα στο τελεστή παραγωγή σε σχέση με την μίξη την οποία συναλλάσσεται. Τώρα το ενίκιο το ίδιο είναι εντοπίζεις αυτόν τον πόρο ο οποίος τιμολογείται σε μια κοινωνική ισορροπία ανάλογα με το πόσο κοστίζει για να φτιάξει αυτόν τον πόρο.
και φτιάχνεις καμπύλες με τα βιτούκο σου, αφαιρώντας αυτό το βόρειο από τα βιτά σου κόστη. Οπότε, στο κάτω εδώ πέρα, έχουμε μια καμπύλη με τα βιτούκο σου. Πείτε το συγκεκριμένο παράδειγμα, το παράδειγμα ενός αγρότη που συγκεκριμένα ανήκει εκεί. Όταν υπολογίζουν τις καμπύλες με τα βιτούκο σου, δεν στερεολογούν τον πόρο της διαθέσιμης γης και ορίζουν το ενίκιο ως το τι χρειάζεται χρεωθεί αυτός ο πόρος για να φέρουμε τα κέρδη που παραγωγή στο μηδέν, που είναι αυτό που υποθέτουμε στην μέση μακροπρόθεσμη ισορροπία. Οπότε, εδώ πέρα στο γράφημα έχουμε πάλι την ανταγωνιστική τιμή της αμοιβάς, η οποία τέρνει την καμπύλη ωριακού κόστους και αυτό οδηγεί την ποσότητα που παράγουμε. Επειδή κοιτάμε ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο ισορροπίας, έχουμε τα κέρδη μηδέν. Αυτό που είδαμε σε προηγούμενο επίπεδο, τα κέρδη μηδέν σημαίνει ότι το σημείο του οριακού κόστου είναι επίση το σημείο το οποίο ελαχιστοποιείται και το μέσο κόστο. Είχαμε δει πριν να θυμάστε ότι αν το οποίο θέλει που ήταν πάρα πολύ αμυντικά κέρδη, ήταν κάτω από τα κέρδη, αλλά επειδή κοιτάμε μια μακροπρόθεσμη ισορροπία, υποθέτουμε de facto ότι η ζακέτη είναι 0, άρα αυτό το οποίο αστέρι στο σημείο που το κακό πόδι φέρνει την καμπύλη μέσω κόστου. Και λέμε ότι δεν συμπεριλαμβάνει στην υπολογισμό του μέσου μεταδοτικού κόστου την ποιή. Οπότε, μετράτε στο κάτι που φέρει στο μέσο κόστος και ορίζει το ενίκιο αυτό που χρειάζεται να προσθεθεί στο μεταβλητό κόστος για να ανοιχτούν τα κέρδη στο μηδέν. Οπότε, το ενίκιο ορίζει τις κέρδες που είναι απλά τα μέσα να μην είναι τα μέσα. Αυτό καταλήγει πιο πολλά το πλεόνασμα του παραγωγού. Και αυτό που είναι σε σημαντική παρατήρηση στη τιμή για αυτό είναι ότι έχει την τιμή ισορροπίας να καθορίζει το νίκιο, που είναι πόσο αυτό το χρησιμοποιούμε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Εδώ η ερώτηση λέει στο τέλειο της ερωτήματος το οποίο βρίσκονται κοντά στην Πανεπιστημίου πολύ έχουν ψηλές τιμές γιατί πληρώνουν ψηλά ενίκια. Έχεις μια Πανεπιστημίου πολύ, έχεις δίπλα δεύτερο Πανεπιστημίου που πουλάνε τρόφιμα. Είναι τα ψηλά ενίκια που οδηγούν σε ψηλές τιμές τροφίμων κοντά στην Ανεπιστημίου Πολύ ή το αντίθετο. Θα πρέπει να ότι λόγω του ενίκιου
γιατί να μην βρίσκεις πάνω. Το ερώτημα εδώ είναι ποιο τραβάει και ποιο προς τα πάνω. Αν είναι το εμίγιο για κάποιο μυστηριό λόγο, σημειογράφου, ψηλό, και άλλα μονάχα έξω από την πίσω γράφου μπορεί να πει δεν είναι ψηλότερο κόστο γιατί δεν είναι και αυτό το όλο η πόρα μου είναι στο φίλμι. Για να πει ότι επειδή είσαι σε μια σχετική πολυβίπλα και υπάρχει το δικό του στέλνα του μάθου την ίδια το φίλμι με τη και άρα δυσκολεύεσαι να βρεις χώρα να νοικιάσεις και όλοι που είναι ήταν εκεί. Οπότε το ρεβασμά είναι πιο τραβάει. Είναι με αυτό που βλέπουμε, ότι η μήτρα που πιέσαι. Θα πάτε πολύ με να μην σου λέει στην ερήνη. Δεν σου λέει. Είναι πολύ μικρό που πλέον μόνο και να μην πάρει να σου λέει. Και εκεί η ιδέα είναι παρόμοια, δηλαδή έχεις μια πόλη με πολύ ψηλή ζήτηση για μεταφορά. Οπότε, αν έχεις μόνο ένα πεπερασμένο αριθμό μεταξύ, σημαίνει ότι η τιμή της μεταφορά είναι αρκετά ψηλή. Άρα είναι πολύ ευκαιρίες να έχεις ένα ταξί που οδηγεί στις άλλες ταξί να έχουν ψηλή αξία. Δεν είναι το τομαδικό πόσο είναι άδεια, το τομαδικό πόσο είναι το τομαδικό πόσο τα παιδιά σε δομή. Και άρα αυτό συμβαίνει τον δίκτυο. Αυτικά αυκήθηκαν να κόσμουν 500.000 και γι' αυτό σου φτιάχνει ψηλά τη πόση της μεταφοράς του πρέπει. Το αντίθετο υπάρχει για το περασμένο, μεταξύ του υποθέσιμα, τη λύση για μια πολύ. Άρα, όχι η τυχερή έχει μεταξύ, έχει κάτι πολύτιμο που δίνει την αξία στη ωραία. Ύστερα από το κολλήγιο του λειτουργικού και εργασιακού του κοινωνικού ταξίδι, μια ερώτηση που κάνει τον μακροπρόθεσμο δι θετικά κέρδη. Αποτελεί αυτό το παραγωγές του ανταγωνιστικού μοντέλου με ίδιο. Και σωστό. Οπότε μάλλον κάτι έχει καταλάβει. Δηλαδή, όταν μετράω και τα κόστη μου, δεν είναι μόνο η δεξιά. Δεν είχε τις αδερφές. Πες το ότι είσαι διοκτήτης ταξί και βάζεις κάτι με και λες ότι έβαλε το κούρσιο σε αυτό το μνήμα 6.000 ευρώ και κάποια 1.000 ευρώ. Άρα βγάζω και έργα 5.000 ευρώ. Αν δεν μπορούσε να το σκληρώσεις. Λίγο με την άδεια, 5.000 ευρώ το μήνα για να μπορούμε. Όχι, εδώ δεν το πιο πολύ στήριξε με περασμένους πόδους, δηλαδή, στους συντελεστές παραγωγής. Οπότε, έχει πιο πολύ να κάνει, δεν έχει να κάνει με το ίδιο. Αυτό οδηγείται πιο πολύ από το γεγονός ότι είναι το περασμένους ο λοιπόν,
δύο παραδείγματα που έμειναν είναι ενδεικτικοί πολιτικοί, όπου εδώ η ιδέα του παραδείγματος είναι να μιλήσει λίγο για ανταγωνιστική για ισορροπία σε δύο ανταγωνιστικές αγορές. Και το ένα είναι οι αντιδράσεις που κάνουν που έχουν γίνει των ποιών διάρκειας των τιμών του πετρελαίου. Και το άλλο είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τα δικαιώματα είναι το πάρει και όχι το βέβαιο. Θα μιλήσετε λοιπόν για το κουβάλλον σας. Τώρα, για το παράδειγμα του Μυθού Πετρελαίου του 1994, ο ΟΠΕΚ αποφάσισε άξιση του Μυθού Πετρελαίου. Ο ΟΠΕΚ είναι ένα καρτέλ του πετρελαίου μας, από το δεν κάθε και δεν υπάρχει ότι περιορίζει παρευθεί πετρελαίου παγκοσμίω, μπορούν να αρχίσουν τις τιμές. Οπότε αν είχε ανοιχτάει σε πετρέλαιο, τότε τεχνικά έχει μια σημαντική αλήθεια που είναι το πρόεδρο. Επίση, η νομική πολιτεία έχει γραμμένη την πτυχή τη κατανάλωση πετρέλαιο. Και συνέβη κάτι με αρκετά παρόμοια με αυτά που σα θυμίζει για την πορεία. Αντί για τον ΟΠΕ, έχουμε ότι η Ρωσία, αντί για το τρέλαιο, αντί για τη σύγχρονη, και βρίσκεται κάποιος που πουλάει πετρέλαιο εντός των ΗΠΑ να έχει ακροδόμητα κέρδη, δηλαδή κέρδη που προκύπτουν και την έκανε τα τεχνολογία, απλά να συγκεκριθεί και σε όλη, κάποιες τεσσερικές να βγάλουν κέρδη. Αντίστοιχα, π.χ. ανανεώσω, δεν θα γίνει με τα τέτοιο απλά πήρε με ηλεκτρική και άρχισε να βάλει. Και σε αντίδραση σε αυτές τις αξίες τιμών υπήρχε διάφορα μέτρα. Τα κυβέρνηση. Αυτό εδώ μοιάζει κάτι που και στην ευρωπαϊκή αγορά για το φυσικό αέριο. Υπήρχε μια πρόταση που συμπληρώναμε πέρσι λίγο ότι να βάλουμε σε δύο κουβάδες πλήρω του αέριου. Αυτοί που δεν έχουν την παραγωγή τόπος που μοιάζουμε, που δεν θα πληρώνεται στην τιμή της αγοράς, αυτοί θα κράτη που θα πληρώνει, και όλοι οι ελεγχόμενοι παραγωγοί των δεν έχουν όπως φυσικά ανταγωνίζονται σε μια αγορά. Οι ίδιες, τα ίδια παράπονα που διατυπώνω εδώ στη γραφειά για την τεχνολογική επίπεδα στο παράδειγμα δεν είναι μια παιδιά, είναι τα ίδια κλίματα στο τεχνολογική επίπεδα για τον ηλεκτρισμό. Ένα από τα επιχειρήματα που είχαν προταθεί πέρυσι με το market splitting ήταν ότι θα πέσει με την τιμή του ηλεκτρισμού γιατί θα αγοράζει το 50% από την ανανεώσιμη σε μια τιμή που είναι το κράτος, το άλλο 50% θα έρθει στους άλλους μεταγωνιστές το budget των θερμικών κοινάδων και άρα είναι η στιγμή θα πέσει. Αυτό είναι η συνθήκη ισορροπία που λέει ότι δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα. Ας το δούμε στην περίπτωση παραδείγματος του ΟΠΕΚ. Το λέω του κ. Πέδων λέει ότι το αυτό που απεικονίζεται εδώ στο γράφημα είναι λίγο μπερδεμένο του γράφημα γιατί λέει supplier
τώρα σε πέντε τολά για το παρέλια το πληθυσμός δεν είναι επίπεδο, είναι κλείστη. Αλλά τι πω, το που μπορεί να το ερμηνεύεται είναι ότι αυτή είναι η πιο φθηνή εμπόρη παραγωγή, αυτή είναι η πιο ακριβή παραγωγή του ΟΠΕΚ. Το τι συνέβαινε πριν σε μια προφέρω σκαμπίλες εδώ πολλοί έντονα αντιστοιχούν σε τιμούς εμφόρες παραγωγούς που μετά ναι, λοιπόν, ναι. Εδώ είναι μια πολύ εδώ είναι η πιο ακριβή και το που συνέβαινε πριν την κρίση είναι ότι εδώ το άκουμε μπλε, εδώ το κοινέβω στο μέρος του ΟΠΕΚ που απλά ακολουθούσε το πιο ακριβούς εμπόριο. Το γεγονός ότι που πετάξε τη μέθοδο σημαίνει ότι υπάρχει κάποια φορά που αντί να πηγαίνει έτσι ομαλά, κάνει ένα άλλο μυαλό, γιατί είναι το σημείο στο οποίο εξαντλεί τους φθηνούς σου όλους τους παραγωγούς. Το πρόβλημα το ναι, ωραία. Το μήνυμα της διαφάνειας είναι ότι το να βάλεις δύο διαφορετικές την εντέλει δεν σημαίνει ότι καταφέρεις να την τιμή ισορροπία, γιατί η τιμή ισορροπία στην καθυστέρηση είναι ουσιαστικά την καμπύλη ζήτηση. Οπότε, η ισορροπία πριν την κρίση ήταν σε αυτό το σημείο, μετά την κρίση ήταν και η καμπύλη που θα βγάλω πάνω. Και η καμπύλη ζήτηση είναι η καμπύλη στην ισορροπία σε μια ψηλή τιμή. Και το μόνο που πετυχαίνει με το να κάνει συμμολόγηση των δύο επιπέδων είναι ότι λε, όλη αυτή η φθηνή εμπόρη παραγωγή. Κοιτάξτε, εγώ σα πληρώσω κάτι πάνω για να μου δώσετε μέχρι αυτό το σημείο. Σε αυτού εδώ λε, θα σα πληρώσω κάτι πιο ψηλό που είναι 15 ευρώ. Να τα υπόλοιπα. Αλλά από άποψη επίπτωση για του καταναλωτέ, τι πετυχαίνει, ποιο παίρνει λιγότερο αυτή η το να πει ότι αυτό το πληθυσμό εδώ θα του πληρώνει μόνο αυτή τη τιμή, αντί για την τιμή ισορροπία. Του εμφόρου παραγωγού. Οι καταναλωτές. Αυτό είναι η παραδοσία κλειδί, ότι η ζήτησή τους παραμένει σαν το ότι αυτοί πληρώνονται λιγότερο. Δεν σημαίνει ότι το πέρας θα έρθει να αυτό, ακριβώς, είναι το στο ίδιο να αναλυθεί. Πάλι πρέπει να διαθέσεις πιο αστερίσκο και αυτό το η
τιμή στην οποία πήγαν τα φύλλα και την πλευρατζήτηση παραμένει στον οποίο στρίβει. Τώρα, μια εναλλακτική που προτάθηκε ήταν ελέγχη τιμών, οπότε οι καταγωγή jeans θα πουλάνε στο τιμόμενο κόστος του. Εδώ κάποιος νέος ήταν ότι υπήρχε μέσα του μετρητήρες όπου υπήρχε πολύ δύσκολη οπότε ήταν πιο φθηνή. Υπήρχαν άλλα μέσα νομικές πολιτείες που υπήρχαν σχεδόν όλο το πετρέλαιο από σχετικά λεπτά και ήταν πολύ ψηλή. Και εκεί αυτό που συνέβη χρειάζεται να στέλνουν πετρέλαιο από τα μέρη που είχαν πιο φθηνή παραγωγή από το Τέξας προς τις πολιτείες που είχαν πιο ψηλή τιμή. Και ένα τρίτο που προσπάθησε να ελοπίσει ήταν ένα μια είναι να αναγκάσουν τους ανθρώπους που αγαπούν για κάθε βαρύ που από το εξωτερικό τους που διαθέσουν ένα βαρέλι από το εξωτερικό. Οπότε εκεί έχει μια νέα καμπύλη προσφορά, το οποίο είναι το μέτρο μεταξύ των δύο καμπύλων προσφορά, τη τιμή και τη ακριβή. Και κατ' ουσίαν αναγκάζει του εμφόρου να μιλάνε στο κόσμο του. Οπότε πάλι διαφορετικό το βάρος του. Ναι. Αυτό που όντως κατέληξα να κάνω είναι τα παράδειγμα με την έκταση που υπήρχε στην την κρίση στην πέρυσι ήταν φορολόγηση προσδόκητων κερδών. Οπότε και στην περίπτωση της κρίσης εδώ πέρα αυτό που καταλήξαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε κάποια προβλήματα με το κελιά ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα πόσο επικερδίσεις ήταν να μιλήσουμε σε άλλες τεχνολογίες και δημιουργήθηκε ένα δημιουργήθηκε το κέντρο του φορολογικού στους σπάνικα κελιά και αυτό καταλήξαμε το 80% του υπάρχουν διάφορες παράγοντες συγκεκριμένες ενέργειες. Ένα είναι ότι η κατάσταση της ψηλάς είναι μια παρακέλυψη των ενεργειακών πόρων, δηλαδή άλλο αμπληρώνει 450 ευρώ και άλλο αντίθετο 400. Δεν θα σημαίνει ότι είτε κανένα άλλο πολίτη πάλι θα έχει παραμένει το εσωτερικό μου. Οπότε, όταν κάνει κάτι τέτοιο, δεν ρίχνει στη συζήτηση. Το άλλο κακό είναι ότι δημιουργεί αντικίνητρα για επένδυση τεχνολογίων για να μειωθούν, γιατί μόλις υπολογίζει τα υπερκέρδη, πώς ξέρεις και στο μέλλον θα έχεις κέρδη και θα συμφέρεις να πληρώσεις τόσο και πολύ, δεν θα το πάλι στο υπολογίσιο και άρα γιατί είναι επένδυση. Οπότε και ένα και τα δυσκολεπίες θυμίζει πια να πω. Θα τα επιχείρηση για να πεις ότι στις υπολογίσεις και δεν θα πει πότε στο υπολογίσιο και δεν πρέπει να έχουν μια κίνηση πώς είναι το κόστος. Δηλαδή, σε επιβάλλω από ό,τι θα ήθελα να πω. Είναι επειδή θεωρώ ότι πρέπει να τα κέρδισε τόσο, αλλά είναι υπολογίσει πώ πρέπει να τα κέρδισε, πρέπει να εκτιμήσει πώ είναι το πρόβλημα. Οπότε δεν υπάρχει εύκολη λύση σε αυτέ τι προσπάθειε. Ό,τι μέτρο και να θέλει να πάρει, θα έχει κάποιε μεγαλύτερε παραγωγέ. Το τελευταίο παράδειγμα του κεφαλαίου είναι για το cap and trade, για τους εδώ το μοντέλο που κάνει είναι ότι έχει διάφορες εταιρείες που παράγουν
ενέργεια είτε κάτι άλλο παίρνουν και δείξουν το άνθρωπο. Και ψάχνουν συγγνώμη που περιορίζουν τις εποχές λίγο, μεταφέροντα την παραγωγή σε τεχνολογίες που παίρνουν λιγότερο. Και υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, μία είναι η εφημερίδα που πούμε και άλλη είναι η οριοθέτηση και ανταλλαγή. Το μοντέλο έχει την εξή μορφή. Έχει το γνωριζόντια να δω συμφωνήσω πόσο να το λύσεις υποβέρνει και παίρνει το πόσο σε δάτες στον εκπομπών. Και θέλεις να πετύχεις να ελαχιστοποιήσεις το πόσο θα έχεις ελάττωση δεδομένου ότι είσαι ένα πληρό τρόπο κεφαλαίου τι είναι το πόσο θα έχεις να μην έχεις εκπομπές. Οπότε το H1 και το H2 το πώς θα έχεις επιχείρηση 1 από τις εκπομπές και πώς θα έχεις επιχείρηση 2 και θέλεις και από τις δύο επιχειρήσεις να μιλήσεις μια συλλογική μια εκπομπή κεφαλαίου τι. Τώρα, είχε την πληροφορία του δηλαδή, πόσο είναι το κόστο τη κάθε επιχείρηση για να γραπτώσει εκπομπέ, θα έλεγε ένα πρόβλημα να εξηγήσει. Και θα το μεταφέρει και εσύ θα λαμβάνει. Εσύ τότε. Το πρόβλημα είναι ότι αν υπάρχουν πια τι επιχειρήσει που εμπλέκονται στην κοινωνία, δεν μπορεί να πηγαίνει με το χεράκι, αν δεν είναι πρέπει να συνεισφέρει κάθε επιχείρηση στην βέλτιστη τη λύση του το γράφημα εδώ έχει το οριακό κόστος ελάττωσης και για την χείριση τη δεν θα λαμβάνει θα πρέπει να είναι αυτό το νομίζω αυτό πρέπει να είναι MC1 και αυτό πρέπει να είναι MC2. Όπω και να έχει το ιδέα είναι ότι το κυβέρνηση που τα αριακούν και αυτό απλά είναι μάθημα δηλαδή, αν θες να πετύχεις ένα συνολικό στόχο, πάντα διαλέξεις τι είναι το πιο κοινή. Οπότε, στην πέση λύση που διαλέξεις το στόχο, θα πρέπει να τα ωραία προσθέσεις τα δύο επιχειρήσεις. Μην σου πω ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να εισάγεις οπότε εδώ μετράμε την ποσότητα εδώ μετράει το πόσο χώρο πληρώνει για να εκπαιδευσίσεις και αυτό που πάει να κάνει η κύριση θέμα είναι σου λέει θα αποφασίσω να μειώσω καταρχήν το η απλή γράμμα είναι η μείωση των δεχτήνων, των υποστήριξης και αλληλεγγύη. Και επειδή θα συνεχίσω να υπερπονιάζομαι εδώ πέρα, οπότε αυτός ο όρος εδώ μην πρέπει όσο χώρο πληρώνει πέμψε στο κυμπάρ ένα είναι πόσο πέμψε τσάκι, το χέρι να μην πρέπει όσο μειώνει το κυμπάρ και ό,τι υπολείπεται θα πληρώσει.
πάρεις βέλφι λύσαν τους προβλήματων. Πες την παράγω από το σκέφτη. Άρα λες ότι βέλφι λύσει για την επιχείρηση. Η επιχείρηση μειώνει σε επίπεδο ευθυένα που το ρεαλικό κόστος λύθει. Άμα είναι τυχερή η κυβέρνηση και διαλέξει το τάδε επίπεδο του χώρου, τότε μπορεί να οδηγήσει έναν αποκεντρωμένο τρόπο στον πετύχει τον στόχο Ελλάδος και Φαγκαλτή. Διότι εδώ είναι πιο σφαίρα. Τώρα το δύσκολο είναι αυτό είναι πιο και το άλλο που παρατηρήσω εδώ είναι ότι ποιος θα έχει ποιος θα έχει πιο πρόθυμη. Μία σε πολιτικά του, όταν τους παρουσιάζεται με πρακτική, είχε μία σε εκπομπές μου, τι θα πληρώσω το πόδο για να τους πληρώσω το εκπομπές μου, ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη τάση. Κάποιος που κόψει λίγο, είναι σε κάποιος που κόψει πολύ. Στο σύνολο των όσων επιβεύουν και άσχημα των υπηρεσιών. Δηλαδή μπορεί με το κοστίζει 10, 20, 30, 40, 50, 60, 40, 60, 40, 60, 40, 10. Μόνο εγώ θα χρησιμοποιήσω τον εισαγωγόρο 12, μόνο εγώ θα χρησιμοποιήσω τον έξω και όλοι μόνοι θα εκπέμπουν. Αλλά αν θέλω να μιλήσω κατά 80% της εκπομπές, πρέπει να πάρω μπάλα τους 4. Οπότε δεν αρκετά ψηλό στο χώρο. Εκεί είναι κακό γιατί υπάρχει πιο ψηλά. Η υπόθεση θες να επιτύχει ένα κυβέρνημα που είναι πιο ψηλό. Οπότε αν το παρακάνεις με το φόρο, κάνει πολύ καλό φάρμακο και πιο πολύ έρχονται σε αποστολή. Αν δεν είναι αρκετά του φόρου, δεν μειώνει ούτε λόγω του ότι αυτά είναι πιο πολύ φάρμακο. Δηλαδή το trade-off εδώ απαιτεί μην αυξήσει δυσανάλογα το πόσο φάρμακο είναι.
Οπότε μια αλατινική μετάφραση και ανταλλαγή. Εδώ αντιλαμβάνει όρο δίνει άδεια και κομπόρ. Και εδώ σε κέντρο καταρχήν να μην λέτε ότι θα δώσω τόσες άδειες δεδομένου τι κάνατε πριν από το δεύτερο. Οι άδειες θα δώσω να μην τόσες η αλλαγή της υπόθεσης. Δεν θέλει να το πω από μία φαγητό που θέλει. Τώρα, δημιουργηθεί μια παραγωγή. Ποιος θα... και πες ότι τη τιμή των αδειών είναι μικρό πι. Πάλι μέσα στο βιβλίο που έχουμε ένα κόστος που είναι υπογόντων. Ποιος θα έχει επιτάσσει μείωση της υποδέσης παρά μου να προσφέρει. Θα δούμε το επιτέλεσμα της υποδέσης. Τόσο που με πιάσουν τις υποδέσεις που για αυτούς που πρόκειται ακριβώς να μείνει στις υποδέσεις. Γιατί δεν θέλει να τους πάρει άδεια. Ας έρθουν επιτέλεσμα ακριβώς, θα θέλει να πάρει άδεια. Άρα, ποιοι είναι οι καταλήξεις που μείνουν στις υποδέσεις. Τι στιγμή, υπάρχει μια στιγμή που να πετύχει να να μπουν σε σειρά και την τέτοια ώρα ώστε να πετύχει ακριβώς το στόχο οπότε θα πας κατευθείαν προς διορίζει πόσες άδειες θα δώσεις θα βρουν τρόπο συμπαγή της σε άδειες συμπλήτης και θα κάτσει στο επίπεδο της τιμής του χρειάζεται να δώσει στόχο. Οπότε, αν φτιάξει ένα μισή κορδόν, κάθε ποιο είπε έχει άδεια για το δικαίωμα να εκπέμψει, που παίρνει το στήριο των αδειών. Σε μια αγορά που είναι επιτυχή, μπορεί να αγοράσει άδεια σε τιμή επιτυχή. Το πρόβλημα τη γίνεται, α πούμε, για να κερδίσουμε το πρώτο στόχο των μείωση κορδόν, είναι το πρώτο που είναι αγοράσει και θα λειτουργήσω το επίπεδο που είχε αρχίσει. Όπως και στην προηγούμενη διαφάνεια, έτσι και σε αυτήν, αν θέλετε να το δείτε πιο μαθηματικά, γιατί βρίσκονται την καλή στιγμή, γιατί ξώνονται τα εργατικά κόστη, γιατί ξώνονται τα εργατικά κόστη, γιατί τα εργατικά κόστη είναι εξαρτώνει το χώρο και εδώ με την άδεια εκπομπών. Και στις δύο περιπτώσεις είναι το βέλτιστο να ξέρουμε τα εργατικά κόστη. Το πλέον είναι το θέμα που πρέπει να τότε έχει πάλι ο δίκτυο. Ο δίκτυο θα θέλει να δημιουργήσει το δίκτυο, θα δημιουργήσει το παράδοσο. Δεν είναι καλό δίκτυο. Και το δημιουργήσει το δίκτυο είναι ένα από τους δίκτυες που μπορείς να κάνεις και θα βαρεθεί. Και εδώ δημιουργείται ένα άλλο δίκτυο, ένα σχεδιασμό που μπορεί να κάνει το κατανοήμα της άδειας. Το δίκτυο το παράδοσο και εκεί μπαίνει διόκτυο και θα επιχειρήσει που θα βγουν πρέπει να πάμε στο παρελθόν του συμφέρει να πούνε συμπτώσεις σε βάση των παρελθόντων που πούνε. Αν οι κυρίες θα πούνε να σκατανίξει ένα θόρυβο, δείτε τι αρχίζει το θέμα του λόμπινγκ για την κατανομή. Λοιπόν, αυτά ήταν μια μικρή για να μπορέσουμε να περάσουμε σε διαφορετική πλήρη και